Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται. Μετά από τα 10 χρόνια κρίσης οικονομικής, υπήρχε ο κορονοϊός και μετά τον κορονοϊό συνεχίζεται η ανθρωπιστική κρίση μέσω των παθών και μέσω των πληττόμενων συνανθρώπων μας στη χώρα της Ουκρανίας. Από αυτή την εισβολή από την γείτονα Ρωσία. Από εκεί και πέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτωχος. Τα ίδια μας τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ζητήσανε, όπως και εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνήσαμε, να συνδράμουμε με όποιο μέσο μπορούμε και έτσι, σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και με την πρωτοβουλία την ιδιαίτερη τη δική μας από τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας, συγκεντρώνουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό, τα οποία θα βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας στην πληττόμενη χώρα της Ουκρανίας, αλλά και τους συναδέλφους μας στην χώρα αυτή να περιθάλψουν με όσο δυνατότερο καλύτερο τρόπο και πιο ποιοτικά, με όσο το δυνατόν γίνεται, κάτω από αυτές τις συνθήκες.